Στη Μαριούπολη αυτά τα δράματα λοιπόν, εκεί όπου σχεδιάζει ή τουλάχιστον έχει ανακοινώσει ότι ετοιμάζει μια ανθρωπιστική αποστολή, της οποίας έχει σκοπό να ηγηθεί μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη να δούμε αν ισχύει η Αλεξία αυτό, αν είναι ακόμη στο τραπέζι, αν γίνεται κουβέντα, αν γίνονται προετοιμασίες γι' αυτό. Πόπι, μετά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και την άρνηση επί της ουσίας του Ρώσου Προέδρου να επιτρέψει την ανθρωπιστική αποστολή Γαλλίας, Ελλάδας, Τουρκίας στη Μαριούπολη, υπήρξε ένα ερώτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών αν ισχύει η πρόταση του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θέλει να ηγηθεί της ανθρωπιστικής αποστολής στη Μαριούπολη. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν λοιπόν ότι η πρόταση αυτή του κυρίου Δένδια παραμένει στο τραπέζι, ωστόσο η κατάσταση σήμερα που μιλάμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανοιχτή γραμμή με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και με το Κίεβο, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να μεταβεί ο κύριος Δένδιας και να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Δημήτρη Κουλέμπα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Κατά τα άλλα, Πόπη, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δύο πολύ σημαντικές διπλωματικές επισκέψεις στη χώρα μας. Η πρώτη είναι η άφιξη της Βικτόρια Νούλαντ, της Αμερικανίδας Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδια για την Ευρώπη, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ουκρανίας. Και η δεύτερη επίσκεψη την Τρίτη είναι του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Γιάρ Λαπίδ. Και ασφαλώς στην ατζέντα δεν θα είναι μόνο τα θέματα της Ουκρανίας, αλλά και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμίζω το ανοίγματα που έχει κάνει πρόσφατα η Τουρκία προς το Ισραήλ, Πόπη.